πάμε τώρα στον Ισίδωρο, ο οποίος συνάντησε τον Παναγιώτη Στάθη, που έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για εκείνον. Ακριβώς, πάμε στα τηλεοπτικά μας. Ότι φεύγει από το Open και πάει Αντένα με τον Γιώργο Παπαδάκη. Ξεκίνησε όλο από τη Ριέλ, την Αταλία Ανδρικοπούλου, την εξαιρετική συνάδελφο, τα χαιρετίσματά μας, ότι υπάρχει έντονο φλερτ από τον Αντένα, ώστε να πάει ο Παναγιώτη Στάθη εκεί και να αναλάβουν με τον Γιώργο Παπαδάκη το πολύ πρωινό ενημερωτικό του Αντένα. Στη θέση της Μαρίας Αναστασοπούλου. Ακριβώς. Μετά έπαιξαν και κάποιες εκπομπές ένα ρεπορτάζ σίγουρο, το ότι υπογράφει με βαρύχδουπες δηλώσεις και τίτλους. Και μέσα σε λίγες ώρες, μπορεί και μία μέρα το πολύ, το Open, έβγαλε ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας του Παναγιώτη Στάθη, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μας έχει απασχολήσει ποτέ για τα τηλεοπτικά του. Και εμείς είχαμε την φαϊνή ιδέα, εδώ το γεια σου, να πάει και να γράψουμε την αντίδρασή του για το τι συμβαίνει. Ένας άνθρωπος ενημερωτικός που έχει πολύ χιούμορ. Ναι, ναι, είναι πολύ το καλό. Πώς αισθάνθηκε να παίζει σε τίτλους για σίγουρη, ας πούμε, μεταγραφή στον Αντένα στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη. Εδώ αποκλειστικά. Δεν μπορώ να καταλάβω οι ενημερωτικοί πώς ασχολούνται οι ψυχαγωγικές εκπομπές για το τι θα κάνετε του χρόνου. Θέλω να μου πεις αν γέλασε. Εκλογές, παιδιά, εκλογές. Την εκπομπή νομίζω το Σαββατοκύριακο θα τρέχετε όλοι. Όλα εντάξει, το Open συνεχίζεται. Φανέ για σένα, θα πας στον Αντένα, σε στεναχώρησε αυτό, σε νευρίασε. Να είναι καλά όλοι. Και εσείς να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλαγές στην εκπομπή του χρόνου, ώρα. Θα τα φτιάξουμε όλα. Όλα. Θα είναι όλα καλά. Φτιαγμένα δεν είναι ήδη. Θα τα δούμε όλα καλά. Όλα θα πάνε καλά. Να είστε καλά. Και μια ανακοίνωση από το Open. Ουσιαστικά πρώτη φορά βλέπουμε κανάλι να ανακοινώνει λόγω λάθος ρεπορτάζ. Εκλογές. Έχουμε εκλογές. Χάρηκα που σας είδα. Να είμαστε όλοι καλά. Να περάσει ο κόσμος. Καλό καλοκαίρι. Να πάνε όλα καλά. Να είμαστε καλά. Γιατί βραδινό θα κάνεις. Ένα πολιτικό talk show. Έχουμε καιρό να δούμε τέτοιες εκπομπές. Θέλω να μου πεις αν θα κάνεις κάτι παραπάνω. Δεν θέλω να σου πω τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Χάρηκα που σας είδα. Καλή δουλειά, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παντός, εγώ έμαθα ότι... Είναι ταγμένος στο ρεπορτάζ του και στη δουλειά του και στην καθημερινότητά του. Δεν είναι lifestyle και αυτό. Είναι σπάνιο γιατί δεν είναι ούτε σοβαροφανής. Έχει χιούμορ, ενώ είναι ενημερωτικός. Μαρία, έμαθα, συγγνώμη, ότι υπήρξε όντως ενόχληση μεγάλη από το Open. Στο κανάλι. Ναι, και έπεσαν πάρα πολλά τηλέφωνα. Και θορυβήθηκαν πάρα πολύ για να φτιάξουν τα πράγματα και να αλλάξουν. Γι' αυτό έβγαλαν και δελτίο τύπου, έτσι. Και μια δύσκολη χρονιά. Είχαμε και την αποχώρηση του Δημήτρη Καμπουράκη. Ήταν εκεί βράχος ο Παναγιώτης Στάθης. Και πολλές φορές τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ μπορεί να σου κόψουν μια πρόταση. Μπορεί, ας πούμε, π.χ. το Open να νευρίαζε ότι εσύ υπογράφεις τον Αντένα και να μην γινόταν ραντεβού με το Open. Καλά, οπότε να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Καλά, δεν είναι κομμενικό. Καθόλου. Επαγγελματικό είναι. Εντάξει, έχει και λίγο ερωτικό οι δουλειές. Μην το βλέπεις έτσι. Έτσι το βλέπω. Όχι, είναι λάθος. Επαγγελματικό να το βλέπεις all the way.